Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Νίκος Ολυμπιακός. Μάλιστα. Έχουμε ξαναμιλήσει και πιο παλιά. Πότε? Σε διάφορες εκπομπές. Σου είχα πει και για το γκέτο, να ερχόμουν να βγάλουμε φωτογραφία κλπ. Α, να βγάλουμε φωτογραφία, μου είχες πει. Πού, από εδώ, έτσι? Ναι, όχι εδώ, όχι και στην εκπομπή. Για το γκέτο, την καφετέρια. Α, στο γκέτο είχες έρθει? Όχι, θα ήθελα να έρθω και πιστεύω να το καταφέρω μέσα στη χρονιά. Ύποπτο αυτό. Ύποπτο αυτό που μου είπες ότι θα έρθεις και δεν ήρθες. Ίσως όχι, δεν ήρθα απλά γιατί δεν έχει ευδοκιμήσει να έρθω. Τι δεν έχει κοκκινήσει? Όχι, δεν έχει ευδοκιμήσει να έρθω, δεν έχω καταφέρει να έρθω αυτό. Α, πες το, ναι, μάλιστα. Ναι. Να σου πω. Ναι. Για πες. Ναι, ήθελα να σου πω κάτι για, δηλαδή όχι σαν απορία, σαν βασικά, αν μπορείς και εσύ να μεσολαβήσεις, ναι, να γίνει από αυτούς που μεταδίδουν τους αγώνες του Ολυμπιακού. Ναι. Έχουν, ας πούμε, και δεν ξέρω αν το λένε επίτηδες ή το λένε έτσι για χαβαλέ κλπ. Έχουμε έναν παίχτη, τον Άβυλα, το ξέρεις εννοείται, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, το ψευδόνυμο του Άβυλα λέγεται Πίπα. Ναι. Και αυτό πρέπει να σταματήσει να το λένε οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί, ας πούμε, έτσι. Καλά, άκουσε με. Άκουσε με, ρε φίλε, που είσαι Ολυμπιακός. Αυτοί που το λένε Πίπα, μάλλον θα γουστάρουν να του πάρουν Πίπα, οπότε μη στεναχωριέσαι. Καλό βράδυ. Εντάξει είμαστε. Μάλλον θα το... εσείς τι λέτε, ρε μάγκες. Άμα λέει ένας, έλα ρε πίπα, ρε πίπα, ρε πίπα, δεν θα γουστάρει να πάρει πίπα. Οπότε μη στεναχωριέστε. Του Άβυλα η σπονδυλική στήλη θα αδειάσει. Δεν αδειάσει δικιά σου για να στεναχωριέσαι. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Ένα ο Νίκος είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Συγγνώμη για πριν αν είπα κάτι για αυτό που είπα για τον Άβυλα. Δεν το είπαμε καμία κακή πρόθεση. Τι να κάνεις, είπες. Τι δεν λέω, συγγνώμη για πριν αν είπα κάτι. Δεν το είπαμε καμία κακή πρόθεση. Για ποιο πράγμα, εσύ για ποιο πράγμα είπες λάθος? Όχι, για τον Άβυλα που σου είπα πριν. Δεν το είπα, λέω, με καμία κακή. Καλά, δεν πειράζει, φιλαράκο μου. Εγώ σου είπα, αυτοί που λένε το όνομα του Πίπα, να πάνε να κάνουν Πίπα. Αυτό είπα. Ωραία, και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Έρχεται και ο δεύτερος μπαμπάς τους, εντάξει, αυτό μπορεί να μην συμφωνήσει, αλλά προσωπική μου γνώμη. Ναι, ναι. Λέγεται Κώστας Φορτούνης. Βεβαίως. Και για Ευρώπη και για Ελλάδα. Βεβαίως, κοίτα να δεις. Άκου γιατί το πήγες λίγο λάθος. Εγώ, όποιος δεν παίζει, ο Μαρσέλο που έχει πάρει 5 Champions League και δεν παίζει, εγώ θα πω μια μέρα εδώ στην εκπομπή, δεν κάνει να παίζει. Δεν ξέρει, όχι δεν ξέρει μπάλα, κάνει αγκαρία. Αυτό ισχύει και για τον Φορτούνη, ισχύει και για τον τερματοφύλακα, ισχύει και για τον Μπάγκο, ισχύει για όλα. Και να αν θυμάσαι και βλέπεις εκπομπές, είχα πει εγώ στην αρχή που διώχαμε τους προπονητές τους δύο και κάτι παίχτες, είχα πει που είχαμε αργήσει να πάρουμε παίχτες, είχα πει ήταν και λάθος του Μαρινάκη. Που δεν έκανε, δεν έγινε οι μεταγραφές από την αρχή της περίοδου. Δηλαδή δεν αφήσουμε τίποτα, αλλά να γίνεται σωστή κριτική. Εγώ δεν είπα να μην παίξει ο Φορτούνης, αρκεί να παίξει αυτό που ξέρει. Να κάνει τα τάκλη του, να μάχεται και να παίζει για τη φανέλα. Γιατί να τιμήσει και το συμβολιό του. Γιατί ο Μαρινάκης τον έχει κάνει χρυσό το Φορτούνη. Και έχει κάνει κι άλλους χρυσούς και εκείνοι δεν είναι. Εντάξει είμαστε. Γιατί το πήγες λίγο λάθος. Ναι, βέβαια. Και να σε ρωτήσω, εσύ που είσαι και πιο μέσα στα πράγματα. Δεν είμαι μέσα στα πράγματα. Είμαι ένας οπαδός του Ολυμπιακού. Εγώ, όταν λες αυτό, δημιουργείς μια εντύπωση ότι με φωνάζει ο Μαρινάκης στα διοικητικά συμβούλια και ακούω τι λέει. Ποτέ δεν έχω πάει εγώ. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι ας πούμε μπορείς να πας στην ομάδα να τη βλέπεις που προπονείται κλπ. Ούτε αυτό, ούτε σε προπόνηση πάω. Ούτε σε προπόνηση. Παιδιά, δεν έχετε λάθος εντύπωση. Η προπόνηση στο Ρέντι δεν πάει κανείς. Ούτε δημοσιογράφοι δεν πάνε. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω τότε, έχει συνέλθει πλήρως ο Φορτούνης, δηλαδή από τις 2.000 που είχε, γιατί αυτό είναι δύσκολο. Τι να κάνει ο Φορτούνης? Έχει συνέλθει πλήρως, δηλαδή για να. Πού να ξέρω, ρε φίλε μου. Άκουσε με. Δεν ξέρω και δεν ξέρεις και εσύ και έχεις μια αμφιβολία. Αλλά να έχεις εμπιστοσύνη στο γιατρό το Θεό, να έχεις εμπιστοσύνη στο επιτελείο του γιατρού και δεν θα πάρει ρίσκο ο γιατρός να σακατευτεί
Πρώτα σαν άνθρωπος ο Φορτούνης και μετά σαν παίχτης. Δεν θα του πει είσαι έτοιμος, παίξε και να μην είναι έτοιμος. Οπότε να είσαι σίγουρος ότι είναι έτοιμος ιατρικά. Απλά μπορεί να μην είναι έτοιμος από θέμα αγώνων. Έγινε, Τάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη και πάλι για πριν. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Δεχτείς συγγνώμη, αλλά θα είναι καλό να μην λέτε πράγματα, γιατί δεν θέλω να μου ζητάει εμένα ο κόσμος συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι ανώτερος από κανέναν για να είμαι συγγνώμη. Ωραία. Και να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Καλό ναι, βεβαίως. Μπράβο. Μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του Φορτούνη. Τι είναι το θέμα του Φορτούνη? Αύριο, παίξει αύριο, μακάρι. Αλλά να μείνουμε σε αυτό που ρώτησε το παλικάρι, ότι ιατρικά δεν γίνεται να μην είναι έτοιμος ο γιατρός, που είναι ο καλύτερος γιατρός για μένα στην Ελλάδα, δεν θα του βάλει να παίξει άμα είναι, να του πει του Μίτσελ, βάλτε να παίξει και να μην είναι έτοιμος. Εκεί είμαι σίγουρος, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ποδοσφαιρικά, αν του λείπουν αγώνες ή δεν του λείπουνε, δεν ξέρω. Και να ξέρετε και κάτι, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη όλους τους παίκτες του.